Οι αρχές Πολωνίας και Ουκρανίας διεκπεραιώνουν διαδικασίες ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός των φορτηγών που παίρνουν από την Ουκρανία στην Πολωνία μεταφέροντας κυρίως σιτηρά. Αντιπροσωπεία της πολωνικής κυβέρνησης επισκέφτηκε το συνοριακό σταθμό της Κόρτσοβας στην πλευρά της Ουκρανίας για να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, εντείνονται διαπραγματεύσεις υπό τον ΟΗΕ ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν τα πλοία που βρίσκονται στα λιμάνια της Ουκρανίας. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε ραγδαίες εξελίξεις. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα γρήγορα με τη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Ηνωμένων Εθνών και Τουρκίας. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα σχέδιο και τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν σε μεγάλο μέρος του. Το μπλόκο των ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας συνεχίζει να προκαλεί αρρυθμία στις εξαγωγές ουκρανικού σιταριού, η σοδιά του οποίου έχει ξεκινήσει στη Νότια Ουκρανία.